Και έρχεται ρε φίλε, τα μετράμε και του λέω θα κάνουμε ένα απλό σπάλι. Ξεκινάμε ψηλά, τα ψηλά αλλακτίσματα μόνο. Και μπαίνει κατευθείαν το φάει. Φάει! Μα αρχίζει κάθε δεξιά αριστερά, βουτάω το μασελάκι, το βάζω χράκ. Λεύκανε, στέλνει 2 ώρες αυτό για να. Μια χαρά. Και ξεκινάμε. Ωραίο μπανάκι. Τι είναι? Καινούριο ρε φίλε. Καινούριο, ναι. Γιατί? Παγορεύεται να κάνουν μπάνια καινούργιοι. Αλέξανδρος. Τι άθλημα κάνετε? Εσύ. Εγώ τώρα δεν ψάχνουμε βασικά, έκανα λίγο box. Τι? Box μόνο με τα χέρια. Τι έκανε? Box. Είπε Μιτσάκο box. Πήγε και ξεκίνησε box 2019 box. Τι είπα, ποιο κάνει box στι μέρε μα. Box με μουνιέ, το box το έτσι. Και μετά επειδή βαρέθηκα έκανα kickbox. Κick! Δεν σου έρθανε το box! Έκανε και kick! Με αυτά που μου λε, θα με πιάσει και μια καρδιά και με κι αγίμαστο. Τι άλλο έκανε? My tie. Σιγά μην κάνεις και μοχίτο! Σιγά μην κάνεις και κούμπα λίμπρε! Τι είναι αυτά ρε! Πού το μείνεις ότι είσαι Ιταλιανέζικο! Μάι τάι! Αν είναι δυνατόν! Μία είναι! Αγόρι μου, οι Έλληνες ωραία μία τέχνη έχουμε! Ο Έλληνας πάντα από τα αρχαία χρόνια χρησιμοποιούσε το μυαλό του! Μία είναι η τέχνη, η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με νεύρα έχει να κάνει. Θα κάνεις μόνο ένα άθλημα! Ζιου ζίτσου! Πρόκειται για πολύ ιερή τέχνη. Δεν χρειάζεται ούτε τσαμπουκάδες ούτε λόγια πολλά. Το ζιου ζίτσου, φίλε μου, είναι ενέργεια. Είναι βλέμμα, είναι αίσθηση, δεν χρειάζεται τώρα μάγκες και φαπ. Είναι όλα εδώ, είναι όλα εδώ. Ξέρεις την κίνηση του αλλού πριν έρθει απάνω σου. Δεν ξέρεις ο αντίπαλος τι έχει σκεφτεί την πρώτη του κίνηση. Ξέρεις και τη δεύτερη κίνηση του αντιπάλου. Ξέρεις τι μπορεί να σκεφτεί ο αντίπαλος. Ξέρεις αν θα σου δώσει γλωσσιά, ξέρεις αν θα σου δώσει μπουνιά, ξέρεις αν θα σου δώσει κινήσεις τα πλευρά, ξέρεις αν θα σου δώσει αυτάκι. Ξέρεις τι θα σου κάνει, ξέρεις να κατέβεις αγώνες, ξέρεις την κομμένα του. Αυτό είναι το ζιου ζίτσου. Ζήτσου κάμια, τόση ώρα το λέω, δηλαδή όλα σου κάνω μάθημα για το ζήτσου, ζήτσου! Είπες σαν ήρεμο. Ήρεμο είναι. Ήρεμο είναι. Φάιτ! Δάσκαλε, δάσκαλε, σ' αγαπώ! Δάσκαλε, δάσκαλε! Δάσκαλε! Στέλνω πόξ! Δάσκαλε, τι είναι αυτό! Είναι όλα στο μυαλό σου, Βίκο! Δεν είναι στο μυαλό, είναι το πόδι σου στο μυαλό μου! Πολύ βασική κίνηση. Χελώνα Σέντσουν. Του πιάνεις αλλού τα αυτιά, έρθει από εδώ και πέφτεις. Μου είπες ότι είναι πνευματική τέχνη χωρίς πολλά χτυπήματα. Εσύ τι είδες? Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τον ζαλίζεις τον αντίπαλο. Αυτό δεν νικέται ρε. Δεν νικέται αυτό. Αυτό είναι το λεγόμενο τρίγωνο τσούφι. Κατάλαβες σου, παιδί μου, τι εστί ζιου ζίτσου! Ε! Τι εστί ζιου ζίτσου, κατάλαβες! Τι είπες, δάσκαλε! Ζιου ζίτσου! Ε! Ζιου ζίτσου, τι σημαίνει, κατάλαβες! Ε! Θα πάμε! One, two, uppercut. Αχ, τι λέει. Και μπορώ να σου δείξω και μέσα, μαθες. Άσε μας, Μιτσάκο. Ψήσου και ένα ματσάκι, ρε. Σίγουρα. Oh, ο coach. Έλα σου γνώρισε τον coach. Coach, πού είσαι coach. Ραφ. Coach, coach, ο Ραφ. Πού είσαι coach. Να φτιάξω ένα ματσάκι με τον Ραφ, σε παρακαλώ, ρε coach. Ναι, μωρέ, απλά, Ραφ, δεν σου πήγε τον coach. Έχει 40 χρόνια στο επάγγελμα. Έχει φάει μερικές στο κεφάλι, αλλά είναι καλό. McGregor. Πάω για ζέσταμα εγώ. Χάρηκα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο, Κατερίνα. Όχι πάλι. Μπράβο, Κατερίνα. Μπορείς. Μπορώ. Σφαίρε! 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 Δώσε μου το πόδι μου. 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 Έτσι θα τον φας. Πονάς. Δεν πονάω. Πονάς. Όχι. Πονάς. Όχι. Πονάς. Δεν πονάω. Σε μένα μιλάω. Τον Χόλιφιλ, τον ξέρεις? Ναι. Εγώ όχι. Γκολ! Yeah.
Τσάκο, να σου πω και κάτι. Καταρχήν κάνα λίγο πιο εκεί. Μήπως να μην μεγαλύτερη κατηγορία ραπ, πιο πολλά χρόνια, μήπως να μην παίξουμε. Με διαβάζεις χίλι, ξέρεις. Θα σου πιω το αίμα. Άντε! Μίτσο, έχεις ματώσει. Δεν τα αφήνουμε, ρε μάν. Δεν έχεις δυναματώνα. Οκ. Μήπως να παίξουμε ένα γάντι. Τσακώ. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε. Σαν να κλέβω εκκλησία είναι. Αύριο, ρε. Αύριο, άλλη μέρα. Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς. Να πάρεις κάποιες προπονήσεις πάνω σου. Έλα, Μητσάκο μου. Τώρα. Το έχω, ρε. Το έχω. Πότε αρχίζουμε? Θέλω να σου κρατάω το σάκο να προπονήσει. Παίζουμε! Παίζουμε, δεν παίζουμε! Έχουμε όλοι προβλήματα, εφορίες τέτοια. Κύριε φίλε, δεν προλάβαμε. Το πυρ μου, το πυρ μου. 23-12. Τα μυευτηρίου είναι! Δώστε! Τα μυευτηρίου είναι! Όχι! Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έχω κάνει απολέπιση. Ο τον τύπο τσιμέντο, ρε, τον είδες. Μου θυμίζει κάτι σαύρες εκεί στα Γκαλάπαγκος που έχουν μέσα μικρόβια και δαγκώνουν από την και πεθαίνει μετά από 4 μέρες. Ο τύπος έχει βγει μέσα από ηφαίστειο, μέσα από το χαρακατό. Πόσες μαύρες χόντρες έχει, πόσα ντάν έχει, πόσα λόουε, πόσους χρυσούς δίσκους έχει στο MMA. Τάιμα του. Τσούφι, κάτσε κάτω. Να σου πω κάτι. Κοίταξε. Δεν έχεις πάει ποτέ ξύλο στη ζωή σου. Είσαι σαν μαλακή κάμπια. Θα τις φάω εγώ. Άστο. Έχεις οικογένεια, Τσούφι. Έχεις δύο κόμενες. Χρωστάω 400 χιλιάρικα στην τράπεζα. Θα τις φάω εγώ. Θα τις φάω εγώ. Το αξίζω. Έχω κάνει λάθος. Έχεις πολύ ζωή μπροστά σου. Θα βγεις, θα τα ξεπληρώσεις. Θα το πάρω απάνω μου. Ρίξτε. Όχι. Εγώ θα φτιάξω. Τι.
Περίμενε και εσύ μας έχεις πρέξει. Έχω τρακάρει αυτοκίνητα και δεν έχω κάνει δήλωση. Έχω φύγει από καφετέρειες τρέχοντας και έχω χρεώσει σερβιτόρους. Αξίζω να φάω μπουκέτα. Δεν θα αφήσω. Δεν θα αφήσω αυτό το όμορφο πρόσωπο εγώ να το χαλάσει κάποιος. Να σου πω κάτι. Να πω ότι ήσουν κανένα άσχημο να κάτσει να τη φάτε τσούβι. Να πω ότι ήσουν κανένα που δεν βλέπετε σαν φίδι. Να πω να το βαρέσει. Αλλά αυτό το πρόσωπο. Θέλω να σχημίνω. Η ομορφιά μου είναι φυλακή. Έχουν τις πόρτες χωρίς λόγο. Θέλω να νιώσω το χτύπημα. Δεν σε αφήνω να τη φάτε. Το πάρω όλο απάνω μου. Άσε με. Έχω δουλέψει σε καθόρο σε κλαμπ. Πρέπει να φάω ξύλο. Σε καθόλου και νόμιζα ότι κάποιο ήμουν. Έχω φάει κρέπα γλυκιά χωρίς σοκολάτα. Ρε φίλα. Χτυπήσα το. Ένα πυροσκή και δεύτερο πιτούλες αυγό. Ωπα ρε, τη λιβεράσινε τώρα. Ωπα! Ωπα μωρέ, τη λιβεράσινε! Ελίγανε! Πάμε!